Η σωματική βία. Μου έγινε μία πρόταση να παίξω κάπου, στο θέατρο. Και όταν είπα ότι εγώ αυτή τη δουλειά, ναι, θέλω να την κάνω και θα την κάνω, αντέδρασε. Και, τι θα πει αντέδραση, η δουλειά σου είναι. Αντέδρασε, η δουλειά μου ήταν και νομίζω καλύτερος. Ότι μπορώ να έχω να τις αποφάσεις για τον εαυτό μου να τις παίρνω. Και ήρθαμε σε μία ρήξη. Το να έρθει σε μία ρήξη με τον σύντροφό σου, δεν το θεωρώ κακό, ίσα-ίσα είναι και υγεία. Ναι. Να έχει εκείνος την άποψή του ότι για αυτούς τους λόγους δεν πρέπει. Ναι, και να λες εσύ, όχι, εγώ θέλω και θα το κάνω και η απόφαση είναι δική μου. Και αν δεν πάει καλά, εγώ θα έχω χάσει. Ναι. Δεν θα έχεις χάσει εσύ. Mm-hmm. Και ενώ είχαμε έρθει σε μία ρήξη, κάποια στιγμή, εγώ για να μην είμαστε σε μεγάλη ένταση, έφυγα από το σαλόνι που καθόμαστε και πήγα στην κρεβατοκάμαρα. Καθόμουν μόνη μου στην κρεβατοκάμαρα, χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν η κοπέλα του γιού μου. Μου λέει, κυρία Πολίνα, τι κάνετε, πώς είστε και αυτά. Λέω, άσε, λέω, είμαστε σκοτωμένοι εδώ μέσα και κάθομαι στην κρεβατοκάμαρα μόνοι. Μου λέει, μην κάθεστε μόνοι, γιατί δεν έρχεστε να βγούμε όλοι μαζί έξω. Με το γιο μου και τη κοπέλα. Και βγαίνω από το δωμάτιο. Διάβαζε εκείνη τη στιγμή, βγαίνω, κάθομαι στην καρέκλα απέναντί του και του λέω, θα ήθελα να σου πω κάτι. Ήταν πολύ ήρεμος και διάβαζε. Λέω, επειδή υπάρχει μια τεταμένη ατμόσφαιρα σήμερα μεταξύ μας, καλό είναι να φύγω. Δεν πρόλαβα να πω τη λέξη φύγω. Όπως ήμουνα έτσι στην καρέκλα, ήρθα από πάνω μου, είδα τα μάτια του να διαστέλλονται, μου έκλεισε το στόμα, η πρώτη κίνηση, μετά έβαλε τα χέρια του εδώ, με έσφιξε σε σημείο που ένιωσα ότι δεν είχα καθόλου οξυγόνο, τίποτα. Λέω, πεθαίνω. Και έκανα την κίνηση να προσπαθήσω να κατέβω προς τα κάτω για να ξεφύγω από τα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή με έπιασε από το κεφάλι και άρχισε να μου το χτυπάει έτσι, ντάν, στο αέτομα της πολυθρόνας. Πώς. Το κεφάλι μου άνοιξε. Εκείνη τη στιγμή δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα το βράδυ αργά, που έκανα έτσι και έπιασα τα μαλλιά μου κολλημένα με αίμα, ξεραμένο. Τώρα, να συνεχίσω να σου πω ότι έπεσα κάτω, ότι μ' άρπαξα από εδώ, ότι μ' άρπαξα από εκεί, ότι με χτύπαγε, ότι με... Ο χαμός. Αυτό ήταν το τέλος της σχέσης. Μετά από αυτό θα μας τα πεις μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.